στη Δεξαμενή που η αναγωγή είναι ένα στους 2.000, 3.000. Ναι, λίγοι είναι αυτοί που θα έχουν τη χαρά και την ευτυχία να δώσουν ζωή σε έναν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που είπε προηγουμένως ο κ. Γραφάκος. Λέει είναι ένα στους 2.000 ο τυχερός. Ο ευλογημένος. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο εύκολα. Η Νόη Κωνσταντοπούλου μου το είπε έτσι και λέω, κοίταξε να δεις πως ένας άνθρωπος χαρίζει ζωή από τη ζωή του και θεωρεί τον εαυτό του ευλογημένο. Δεν είναι σπουδαίο αυτό, Ράνια? Είναι σπουδαίο γιατί είναι θελοντική προσπάθεια, είναι προσωπική επιλογή και πολύ συνειδητή. Και όσοι περισσότεροι είναι οι εθελοντές, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που ενδεχομένως να μπορούν να σωθούν. Και είναι σημαντικό να δίνουμε ελπίδα και ζωή χαρίζοντας μόνο 3 λεπτά από το χρόνο μας. Γιατί Παναγιώτα, ξέρεις τι θέλω να μάθω από σένα. Θέλω να μου πεις στο άκουσμα της είδησης πώς αντέδρασες αρχικά εσύ, γιατί σε ποια ηλικία ήσουν. Καταλαβαίνεις τα πάντα και μάλιστα πολύ καλά. Αλλά και πώς οι γονείς σου. Της είδησης, της διάγνωσης εννοείται. Ναι. Ως κεραυνός ανεθρία ήταν. Δηλαδή είχαν στη γη κάτω από τα πόδια σου. Πραγματικά. Μεγαλύτερη δύναμη είχες εσύ οι γονείς. Νομίζω εγώ. Και οι γονείς, αλλά προσπαθούσαν να τους δώσω δύναμη. Όταν έπρεπε να δεις αν ο αδερφός σου είναι συμβατός. Η αγωνία ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί πίστευες ότι τώρα πού να βρω στην παγκόσμια δεξαμενή έναν δότη για μένα. Εγώ έτσι θα σκεφτόμουν, γι' αυτό σε ρωτάω. Σε ρωτάω δηλαδή όπως θα σκεφτόμουν εγώ. Γιατί δεν έχουμε τη γνώση. Καλός ή κακός, έχουμε τη γνώση. Τότε και η Παναγιώτα δεν τα γνώριζε όλα αυτά. Δεν είχε γνώση ούτε η Παναγιώτα τότε. Άρα να νιώθω καλά που δεν έχω γνώση. Μα μου έκανε εντύπωση που λέει ότι όλους αυτούς τους μήνες αναμονής, για σκέψου να περιμένεις, για να δώσεις τη μάχη μου. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Όχι. Δεν είναι. Αλλά δώστε μου μια ευκαιρία να δώσω μάχη. Θα βρεθεί ο συμβατός δότης, δεν θα βρεθεί. Και λες τώρα είναι ο αδερφός μου. Ναι. Μπορεί να βρεθεί και μετά τι θα γίνει. Ποιο είναι το μετά, αν δεν είναι ο αδερφός μου. Γιατί είδαμε στην περίπτωση της Βικτόριας πριν, ήταν η αδερφή της. Και βλέπεις ότι αν χρωστάει τα πάντα σε κάποιον, ήταν στην αδερφή της. Στη δική σου περίπτωση δεν ήταν λοιπόν. Άρα η αγωνία γιγαντώνεται έτσι στα μάτια σου. Είναι μεγάλη ανακούφιση να έχεις το δότη μέσα στο σπίτι. Βέβαια. Ελπίζεις ένα θαύμα. Ελπίζεσαι ένα θαύμα, δηλαδή μόνο αυτό, προσεύχεσαι και εύχεσαι να είσαι τυχερός μέσα στην ατυχία σου και να βρεθεί αυτός ο ξένος που χωρίς να σε ξέρει θα δώσει κάτι από το δικό του, ένα κομμάτι από τον εαυτό του για να σώσει εσένα. Και όταν βρίσκεται. Όταν βρίσκεται. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Σίγουρα αναπτερώνονται όλες τις ελπίδες σου. Ξέρεις ότι μάχησε με τον καρκίνο που κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα βγεις νικητής από αυτό. Όμως ξέρεις ότι πλέον έχεις το κατάλληλο όπλο να πολεμήσεις. Δεν είναι άνηση η μάχη πλέον. Και είναι σαν να λες ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα θαύμα. Φυσικά. Αυτό ακριβώς είναι. Ξέρετε, δηλαδή. Για κάποιους ασθενείς η θεραπεία του καρκίνου βρίσκεται στα χέρια απλών ανθρώπων. Και κυλάμε στις φλέβες. Και ξέρεις τι μου άρεσε εμένα πάρα πολύ, Παναγιώτη. Της λέω, έχεις δει τον άνθρωπο που σου δώσε την ψυχή του, τη ζωή του και μου είπες ότι μέσα από ένα γράμμα γνωριστήκατε. Ναι. Λίγους μήνες μετά την μεταμόσχευση πήγα στο νοσοκομείο να πάρω μια θεραπεία και μου έδωσε ο γιατρός μου μια επιστολή, ένα γράμμα δικό της, ένα ανώνυμο γράμμα. Και έτσι ξεκίνησε μια ανώνυμη επικοινωνία για τα 2 πρώτα χρόνια και μετά από 2 χρόνια, όπως η νομοθεσία μας προβλέπει και επιτρέπει, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία της, πήρα τη βαλίτσα μου και πήγα στη Γερμανία. Mm. Από τη Γερμανία λοιπόν, ναι, που είπα, από τη Δεξαμενή, τη Γερμανία. Για 2 χρόνια δεν μπορείς να μάθεις. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Και είναι και πάλι, εγώ επανέρχομαι και λέω αυτό που μας είπε ο κ. Γραφάκος, πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι και να κατανοήσουμε ότι πρέπει να γίνουμε εθελοντές σαδότες μυελού των οστών, γιατί μπορεί να δώσουμε ζωή, μπορεί να δώσουμε ελπίδα σε έναν άνθρωπο. Εμένα ακόμη είναι στα μάτια μου η συνάντηση που είχα με την Παναγιώτα όταν μου μιλούσε για την δύναμή της, για την ψυχική της δύναμη, προκειμένου να τα καταφέρει και να σταθεί στα πόδια της και από εκεί και πέρα να αλλάξει τη ζωή της. Εγώ αυτό κρατάω ως φυλακτό. Και στο λέω με εντυμότητα αυτό το πράγμα.
Θυμάμαι και σε μια εκδήλωση στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων, όταν η Παναγιώτα, θα το θυμάστε κύριε Γραφάκο, ήταν η πρώτη φορά που μας είπε την ιστορία της, καθώς την είχε βραβεύσει η πρόεδρος του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, κυρία Βαρδινογιάννη, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχε συγκινηθεί και να μην είχε κατανοήσει καλύτερα, γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες κατανοούμε καλύτερα τη σημασία του να είναι κανείς εθελοντής δότης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η διαδικασία σώζει δύο ανθρώπους, τις ψυχές δύο ανθρώπων. Και του Δότη και του Λίπτη. Θα τα ακούσετε καλύτερα από την Νικολέτα. Θα έρθει και η Νικολέτα εδώ σε λίγο. Θέλω να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό.